Ποιο είναι το ζήτημα εδώ? Ο Πουλικόγιαννης είναι γνωστός. Mm-hmm. Δηλαδή ο Χατζηδάκης που ηγείται αυτής της ομάδος που φωνάζει που είναι ο Πουλικόγιαννης, τον γνωρίζει τον Πουλικόγιαννη. Δεν χρειαζόταν λοιπόν να πει πού είναι ο Πουλικόγιαννης ή ποιος είναι ο Πουλικόγιαννης για να τον βρούμε. Ο Πουλικόγιαννης είναι μέσα στην ολιγομελή αυτή η ομάδα ο πιο γνωστός. Γιατί φωνάζουν λοιπόν πού είναι ο Πουλικόγιαννης? Όπως είπε ο Βαξεβάνης, χαρακτηριστικό. Για να τον βγάλουν μπροστά. Να μπορέσουν να τον χτυπήσουν. Γιατί είναι στόχος βέβαια και οι άλλοι, αλλά κύριος στόχος είναι ο Πουλικόγιαννης, ο οποίος δέχτηκε το δολοφονικό χτύπημα στο κεφάλι. Άρα λοιπόν η φωνή αυτή που είναι ο Πουλικόγιαννης έγινε για να βγει μπροστά και να στοχοποιηθεί με σκοπό να δολοφονηθεί. Να θυμηθούμε λίγο ότι στο δικαστήριο δεν έχουμε τη δυνατότητα τεχνικών μέσων. Έτσι. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε 2016 εδώ. Εντάξει, προσέξτε. Είναι μια α4 κόλλα. Έτσι, είναι μια έγχρωμη φωτοτυπία. Αυτή είναι η πλάτη του Διαμαντάκη. Αυτή είναι η πλάτη του Διαμαντάκη. Και αυτό είναι το χέρι του Βαξεβάνη που του κρατάει την μπλούζα. Εδώ είναι το χέρι του Μάρτυρα. Του Μάρτυρα. Εντάξει, του Βαξεβάνη. Εδώ είναι οι πληγές του Βαξεβάνη. Δεν μπορείτε εύκολα να δείτε εδώ, αλλά υπάρχουν τρία σημεία που είναι οι τρύπες και τα καρφιά που είχε το ρόπαλο. Αλλά εγώ θέλω να σημειώσω και το ότι το 2016 η ελληνική δικαιοσύνη προτιμάει αυτού του τύπου τα πιστήρια και όχι την τεχνολογία την οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Παράλληλα είναι και στελέχη του συνδικάτου της Όλης και που πρωτοστατούν φυσικά σε ταξική κατεύθυνση και πάλι για την εφαρμογή των στοιχείων και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που τόσο πολύ πλήττονται και που η Χρυσή Αυγή σαν όργανο του εφοπλιστικού κεφαλαίου ήρθε και μέσω ενός εντεργατικού σωματείου προσπαθεί πραγματικά να χειραγωγήσει το εργατικό και το συνδικαλιστικό κίνημα στη ζώνη και να δώσει τη δική της βοήθεια για να έχουν φτηνά μεροκάματα, να σταματήσουν οι απεργίες και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων. Αυτό ήταν και το νόημα της έννοιας ότι θα σας εξοδώσουμε, θα εξαφανιστείτε από την περιοχή, από το πέραμα και μέσα φυσικά από τον εργασιακό χώρο της ζώνης. Καταρχήν να χαρακτηρίσω τον Μιχάλη τον Βαξεβάνη που σαν νομικός σύμβουλος και του συνδικάτου και υπογράψας και το αρχικό του καταστατικό πριν από 32 χρόνια και που γνωρίζω όλα αυτά τα παιδιά και έχουμε δώσει μαζί τις μάχες καθημερινά στα δικαστήρια, έχω να πω ότι ο Μιχάλης ο Βαξεβάνης είναι ένα αγνήσιο παιδί της εργατικής τάξης με ταξικό κριτήριο, δεν είναι μέλος του ΚΚΕ. Είναι από τα ηγετικά στελέχη μεν του συνδικάτου, αλλά όχι μέλος του ΚΚΕ. Παρόλα αυτά είναι ένας άνθρωπος που με τον τρόπο ζωής του αποτελεί παράδειγμα και υπόδειγμα. Το ίδιο μεστή, ολιγόλογη, σταθερή ήταν και η κατάθεσή του. Η οποία τέριαζε απολύτως με τον ηγέτη, με την κατάθεση του ηγέτη, του Σωτήρη του Πουλικόγιαννη και του Γκούτη και του Διαμαντάκη που επικολούθησαν. Έχει πολύ μεγάλη αξία να πούμε ότι η κατάθεση του Βαξεβάνη σε σχέση με τον ανθρωποκτόνο δόλο της εγκληματικής επίθεσης εκείνη τη βραδιά. Είναι αυτός που ανέδειξε με ανάγλυφο τρόπο πώς έγινε η επίθεση στον Πουλικόγιαννη. Είπαμε και προηγουμένως. Γιατί καθόταν πιο πίσω. Μπράβο. Ξεκαθάρισε, καθόταν πιο πίσω ακριβώς. Και είχε οπτική γωνία. Ήτανε σαν αντιπρόεδρος όταν κλήθηκε όπου πού είναι ο Πουλικόγιαννης, βγήκε από πίσω του. Και έβλεπε. Τι είδε λοιπόν και τι διεπίστωσε. Αυτό που είπαμε προηγουμένως και που δεν είχε βγει μέχρι τώρα στη δίκη. Ούτε και από τον ίδιο τον Πουλικόγιαννη, ο οποίος δεν μπορούσε να το δεν αντιληφθεί. Δεν μπορούσε και εύκολα, γιατί ήταν χτυπημένος. Ο ίδιος λοιπόν που παρατηρεί, εσχολίασε και είπε ότι αυτή η κίνηση που είναι ο Πουλικόγιαννης, ενώ ο Πουλικόγιαννης είναι γνωστός, ο γνωστότερος από όλους, είχε την έννοια να βγει μπροστά από την ομάδα, να ξεχωρίσει ώστε να μπορούν να το χτυπήσουν ευκολότερα.